να σπρώξουμε τα παιδιά μας να έρθουν στο σύλλογο. Εάν δεν υπάρξουν, αν δεν υπάρξει αυτό το σπρώξιμο, τα επόμενα 10 χρόνια ο σύλλογος δεν θα υπάρχει. Και δεν θα φταίω εγώ, δεν θα φταίει το Δελτα Σίγμα, δεν θα φταίτε εσείς. Θα φταίμε όλοι. Πρέπει με κάποιο τρόπο, έχουμε κάνει πάρα πολλές κινήσεις. Τα παιδιά που είναι εδώ, που είναι τα μόνιμα παιδιά του συλλόγου, γιατί άμα γίνεστε γύρω-γύρω θα τα δείτε, ξέρουν ότι έχουμε και μια ομάδα στο Messenger και επικοινωνούμε όποτε υπάρχει ανάγκη. Ξέρω πολύ καλά, ξέρετε μάλλον πολύ καλά όλοι σας, ότι η Ραφίνα είναι ένας κουβάς 50 παιδιών, 30 παιδιών, που όλοι ψωνίζονται από αυτό το κουβά. Εμείς δεν έχουμε ούτε χορευτικά, ούτε κάτι άλλο το οποίο μπορεί να συγκινήσουν τα παιδιά. Πράγμα που έχει το ίδιο ενδύνο ο σύλλογος ποιητών ή ο σύλλογος υπηρετών. Εμείς έχουμε μόνο την παράδοσή μας, τον Καρβουνέλη και τον Άγιο Χρυσόστομο. Πρέπει με κάποιο τρόπο αυτά τα παιδιά να έρθουν και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το έργο το οποίο επιτελεί ο σύλλογος. Δυστυχώς, σας λέω, 10 χρόνια μπορεί να είναι και πολύ. Οι μεγάλοι φεύγουν ένας πίσω από τον άλλον, οι ηλικίες τους δεν τους επιτρέπουν να παρίστανται. Καλή ώρα σήμερα με την κακοκαιρία. Με πήραν τηλέφωνο σε 9 η ώρα πάρα πολύ, ζητήσαν συγγνώμη για την δουλειά του και είναι λογικό είναι. Κάτι όμως πρέπει να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε. Συγγνώμη που σας στεναχώρησα, αλλά έπρεπε να γίνουν, να λεπτούν και να σκεφτεί ο καθένας από εκεί πέρα τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Τώρα, για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες, θα πρέπει να έρθει ένα προεδρείο, ένας πρόεδρος, δύο μέλη της Επιτροπής, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση αφορά τα έτη 19-20. Όπως έχει ελέγξει και εξελικτική επιτροπή το ταμείο μας. Επειδή δεν έχουμε κάνει τόσα χρόνια, τα 3,5 χρόνια δεν έχουμε κάνει γενική συνέδριο της απαγόρευσης, η σκέψη του εισπρακτικού κομμάτι, ας πούμε, που αφορά όλα τα μέλη τα οποία ήταν υποσυντάξει και παρίστανται τώρα, είπαμε να γίνει 10 ευρώ αντί για 15-20 που έβγαινε στον καθένα μας, για να μην φανούν πολλά. Οπότε, σήμερα δηλαδή συζητάμε για το 19-20 και στο τέλος της συνεδρίασης θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση για το πότε θα κάνουμε τις επόμενες εκλογές. Έχω ρωτήσει νομικό, επειδή δεν, η απόφαση του ΔΣ για εκλογές, μια και έχουν επιτραπεί από το Σεπτέμβριο και εδώ από το κράτος, με αυτό ότι υπήρχε απαγόρευση, ήταν πιο ευάλωτη από την απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Είπαμε που μετά τη σημερινή Γενική Συνέλευση να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση για το πότε να κάνουμε εκλογές. Μία πρόταση είναι για το Μάρτιο. Θα το συζητήσουμε στο τέλος. Παρακαλώ τρία άτομα να μπορέσουν να ξεκινήσουν τη διαδικασία. Τι ενδιαφέρεστε. Να πάρει την απόφαση. Επειδή λοιπόν είπαμε ότι από το 2019 και μετά, με απόφαση του κράτους, είχαν ανασταλεί όλες οι διαδικασίες γενικών συνελεύσεων και εκλογών. Αυτά υπάρχουν παρατάσεις, υπάρχουν νόμοι, δεν τα λέω εγώ έτσι, υπάρχουν μέσα νόμοι. Όλα αυτά λοιπόν έχουν ανασταλεί από το Σεπτέμβριο. Είπαμε λοιπόν να το τραβήξουμε μέχρι το Δεκέμβριο, εφόσον μας επιτρέπει η διαδικασία, και συζητώντας με το νομικό του Συλλόγου Τριβιανών, έπρεπε να γίνουν εκλογές. Επειδή λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολες οι εποχές και ο κόσμος δεν μπορεί, το βλέπετε και από την παρουσία σας εδώ, από την παρουσία μας, δεν μπορούσε να υπάρχει συμμετοχή, ρωτήσαμε πώς θα μπορούσε να γίνει μια μικρή αναβολή, εφόσον και πάλι ο νόμος το επιτρέπει. Μας είπε λοιπόν ότι η απόφαση του ΔΣ ήταν πιο ευάλωτη για το θέμα της αναβολής των εκλογών από την Γενική Συνέλευση. Και έτσι λοιπόν είπαμε η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει για το πότε θα κάνουμε εκλογές. Γιώργο, με τι περιθώριο, δηλαδή. Έχουμε δει. Σκεφτόμαστε εδώ πέρα τι περιθώριο. Ενός μήνος, δύο, τριών. Η πρόταση την οποία αναπεδέχθηκε ο νομικός ήταν να δώσουμε 3 μήνες παράταση, δηλαδή να το κάνουμε το Μάρτιο, κάποια ημερομηνία του Μαρτίου που θα βγει ή κάποια άλλη εκδήλωση που θα αφορά τη Ραφίνα, ας πούμε. Εκτός αν εσείς έχετε κάποια διαφορετική άποψη. Για το κοινό COVID, τώρα μην το παίρνουμε αστείο.
Δεν είναι θέμα αστείο, αυτό λέω. Απλά πρέπει να πνέει. Το θέμα για το Μάρτιο μπορεί να είναι σεισμός, δημός, καταποντισμός. Εμείς όμως πρέπει να δώσουμε... Δεν ξέρουμε τι θα είναι το Μάρτιο. Πρέπει να δώσουμε μια ημερομηνία. Δεν το παίρνουμε αστείο, πρέπει να δώσουμε μια ημερομηνία. Υποχρεωτικά. Γιώργο, συνήθως οι εκλογές γίνονται... βάση καταστατικού για τον Ιανουάριο. Σαν ημερομηνία τις κάναμε Κυριακή μετά τη λειτουργία. Αλλά, προσέχτε, το είχαμε κάνει εκλογές κοινοβουλευτικές. Δηλαδή ξεκινάγαμε στις 10 και τελειώναμε στη Δύση του Ηλίου. Συγγνώμη, το 2021 μαζί με την Εξελικτή Επιτροπή, η οποία και η Εξελικτή Επιτροπή θα πάει παράταση μέχρι τότε. Όχι, εμείς θα ελέγξουμε το 21. Το 21, αυτό λέμε. Το 21, αυτό λέμε. Παράταση με την έννοια για το 21, να κάνετε τους ελέγχους σας. Και από εκεί και πέρα μετά θα γίνει η εξωτερική εκλογή. Γιώργο, συγγνώμη. Άπαξ και κλείσει το 21, εμείς μπορούμε να έχουμε να ελέγξουμε και Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Δεν μας γιατί okay. Αφορά συγκεκριμένη περίοδο που θα έχει λήξει, οπότε βρίσκεται και πέρα. Εγώ μετά από αυτά τα οποία με διδάξατε τρεις μέρες είμαι έτοιμος. Τώρα. Γιώργο, μια που είμαστε γενική συνέλευση και άρα αυτό που θα πούμε θα ισχύει. Λέμε 14 εκλογές. Σωστά. Ναι, ναι. Να πούμε ότι η γενική συνέλευση θα είναι, ας πούμε, 11 η ώρα. Να έχει τελειώσει. Βεβαίως. Μετά την εκκλησία. Άρα να πούμε για ώρα. Θα γίνουν πάλι βέβαια οι σχετικές προσκλήσεις, σχετικές ανακοινώσεις, αλλά από τώρα να ξέρουμε, να το βάλουμε στο μυαλό μας. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι σύμφωνα με το καταστατικό, αυτό που είπες, γιατί είναι πράγματι αστείο να είναι όλη την ημέρα να ψηφίσουμε, έτσι. Το καταστατικό τι λέει ακριβώς. Το καταστατικό έχει αυτό, δίνει το περιθώριο, λέει γενική συνέλευση και εκλογές. Εμείς το είχαμε κάνει κοινοβουλευτικές και το πηγαίναμε μέχρι το βράδυ και ταλαιπωριόταν και η Επιτροπή και τα μέλη του ΔΣ, υποψήφοι πάντες.